Παιδιά, τώρα θέλω να σας πάω σε ένα πολύ μεγάλο όνομα της πίστας που δεν είναι άλλο από τον Νίκο Βέρτη. Mm. Που έχει από τα πιο χότρε, παιδί μου, μαγαζιά. Πάει πάρα πολύ κόσμο, πάει πάρα πολύ καλά. Ο Νίκος είναι πολύ έξυπνος επιχειρηματίας γιατί είναι μέτοχος του μαγαζιού του. Έχει όλα τα ηλεκτρολογικά, όλα τα φωτιστικά, είναι όλα στην εταιρεία παραγωγής. Είναι δηλαδή πανέξυπνος επιχειρηματίας πέραν του ικανού καλλιτέχνη. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι το θέμα αυτό που λέμε από το πρωί, Φρίξο Δρακοντίδη, για τι σουίτε του Νίκου Βέρτη. Τι είναι οι σουίτε του Νίκου Βέρτη, πόσο στοιχίζουν είναι οι σουίτε του Νίκου Βέρτη, πού βρίσκονται οι σουίτε του Νίκου Βέρτη. Καλησπέρα. Γιώργο Λιάγκα, καλησπέρα. Λοιπόν. Καλησπέρα, Φρίξο Δρακοντίδη. Λοιπόν, ξέραμε για σουίτε στα ξενοδοχεία, για σουίτε στα γήπεδα. Δεν ξέρω αν έχει πάει στο Καραϊσκάκη. Έχω πάει, σαν Ολυμπιακό έχω πάει. Ακριβώς. Και στην Τούμπα έχω πάει εγώ. Έχει σουίτε Τούμπα. Βέβαια. Καλά, δεν συγκρίνονται σουίτε στο Καραϊσκάκη με την Τούμπα. Επέτρεψε μου να στο πω. Όχι, όχι. Παιδιά, είναι εντελώ λάθο. Παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στι σουίτε του Νίκου Βέρτη. Στο κέντρο διασκέδαση όπου εμφανίζεται στο Ήτον. Φτιάξανε τέσσερις σουίτες. Τέσσερις σουίτες, αυτές που βλέπετε εδώ πέρα στις φωτογραφίες. Είναι κανονικές σουίτες. Όπως και τηλεόραση. Αυτό είναι μέσα. Το σαλόν. Άμα βαρεθούν να βλέπουν το Βέρτη, βλέπουν τηλεόραση. Και σε μια και σουίτα αυτό είναι το μπαλκόνι. Για μια στιγμή, λοιπόν, σιγά. Εγώ δεν έχω καταλάβει το θέμα ακόμα. Σουίτα. Λοιπόν, τι σουίτα, τι σημαίνει σουίτα. Γιώργο, είναι σουίτα. Είναι μια κανονική σουίτα. Ένα δωμάτιο. Έχει κρεβάτι μέσα. Έχει ένα μεγάλο καναπέ ευρύχωρο στο καθιστικό. Και η σουίτα αυτή τι γίνεται, βλέπεις το πρόγραμμα, δεν το βλέπεις. Από τον μπαλκόνι, αν μπορούμε να δούμε τη φωτογραφία, από τον μπαλκόνι της σουίτας, βλέπεις κανονικά, ωραία, εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Πας στο Βέρτη. Ωραία. Και δεν θα δεις το πρόγραμμα. Για ποιο λόγο να πας πολύ μακριά σου για όλη τη μάνα, να πληρώσεις να κάνω λεφτά και να πας να δεις τηλεόραση στον καναπέ. Ναι, λοιπόν, γιατί Γιώργο. Αυτό είναι το μπαλκόνι από το οποίο μπορείς να δεις το πρόγραμμα, διότι θέλεις μία ιδιωτικότητα. Και πόσο στοιχίζει η σουίτα στο Βέρτη. 1000 ευρώ, Γιώργο. 1000 ευρώ, 1000 ευρώ μόνο η σουίτα. Μόνο η σουίτα. Χωρίς τα ποτά. Χωρίς τα ποτά. Παιδιά, και τα ποτά έλεος. Πρέπει να είναι premium, δηλαδή επώνυμες. Άρα 1000 ευρώ η σουίτα και άμα είναι premium τα ποτά και το μπουκάλι, πόσο είναι το premium. 250 ευρώ. 250 ευρώ. Δεν έχω πάει ποτέ ποτέ. Αχ, παιδιά. Μία παρέα 10 ατόμων. Μία παρέα 10 ατόμων θα πληρώσει περίπου 2000 μαζί με το φαγητό και το ποτό. Και να δει τηλεόραση σουίτας. Στο κέντρο του Βέρτη. Για να δούμε, παιδιά, πάμε να δούμε τηλεόραση. Σειρά. Αλλά ένα τραγουδάκι. Πάμε να δούμε φίλμ στο Βέρτη, 2000 ευρώ. Παιδιά, νεοπλουτισμό. Γιώργο. Δεν πέρασε ποτέ, δεν μας άγγιζε. Εκεί όμως, παιδιά, δεν σας βλέπει κανείς. Αν είναι μια παρέα ακριβώς. Που θέλει, είναι πάρα πολύ επώνυμη, ισχυρά οικονομικά. Ισχυρή οικονομικά. Άμα είναι ισχυρή οικονομικά, να τον πάρουν το Βέρτη σπίτι του. Να πάνε στην αυλή τη Μαντόνα, παιδιά. Στο Βέρτη, εγώ είμαι ισχυρή οικονομικά, τι θα κάνω. Θα πάω στο μπουζούκι να απομονωθώ, να βγω να δω τον καλλιτέχνη σε ένα μπαλκόνι. Να μην έρθω στο τσακίρι και να έρθω στο μπουζούκι. Μα ξέρει πόσο κουραστικό είναι να περπατεί μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο για να πα στην τουαλέτα και άμα είσαι και ισχυρό οικονομικά. Γιατί οι σουίτε έχουν και τουαλέτα. Έχουν και τουαλέτα φυσικά. Χάλια έχουν και τουαλέτα και μπορεί να μπει από άλλη είσοδο ξεχωριστή και να μην γίνει αντιληπτό γιατί μπορεί να μην θέλει ο κόσμο να μάθει ότι βρίσκεσαι εσύ στα Παναγία μου, δεν ευχαριστούμε, Φρίξο, μας ευχαριστούμε. Παιδιά, γιατί είναι κακό δηλαδή να υπάρχει. Εμένα μου φαίνεται είναι πολύ ξυπασμένο. Όλο αυτό το να μην με δουν που μπαίνω, να μην με δουν που βγαίνω, να μην με δουν που είμαι εκεί. Κάτσε σπίτι σου, πάρε το CCD το Βέρτη. Επίσης ο Βέρτης φέτος γυρίζει έτσι γύρω-γύρω 360 μοίρες. Τι εννοείς. Γυρίζει. Για να περνάει πολλές σουίτες. Γη γυρίζει. Δεν περνάει τις σουίτες γιατί οι σουίτες είναι πάνω. Αν γυρίζει πάνω θα είχαμε πρόβλημα. Δεν θα γυρίζουν. Εκεί που τραγουδάει η πίστα, η σκηνή, γυρίζει. Είναι κυκλική. Κυκλική είναι έτσι κι αλλιώς. Γυρίζει, λέτε, γυρίζει. Ναι, παιδιά, είναι έξω αυτό. Για να αισθάνονται όλα τα πρώτα τραπέζια ότι είναι πρώτα όχι, πραγματικά. Όχι, γιατί μαζί με το Βέρτη που γυρίζει, γυρίζουν και τα πρώτα τραπέζια. Άρα πάντα είσαι πρώτο τραπέζι. Δηλαδή, συγγνώμη, κάποια στιγμή ο Βέρτης εξαφανίζεται και πάει πλάτη πίσω. Ναι, αλλά αυτός που έχει κλείσει το πρώτο τραπέζι είναι πάντα πρώτο τραπέζι. Και παίρνει τα παρασκήρια μέσα. Συγγνώμη, αυτό που είναι δεύτερο τραπέζι είναι πάντα δεύτερο τραπέζι ή έρχεται και 8 καμιά φορά. Ναι, γιατί μόνο τα πρώτα τραπέζια γυρίζουν μαζί του. Γιατί μίσαμε το πρόγραμμα του Βέρτη. Καταλάβατε. Ξεκινήσαμε με επίπεδο 100 και τώρα θέλω να γυρίζει σουίτες αυτά λοιπόν.